Κυκλοφορούσα το Σαββατοκύριακο και πραγματικά είπα τι έχει πάθει ο κόσμος. Γιατί εμείς το συζητάμε εδώ και το παίρνουμε χαλαρά. Αλλά παιδιά, έξω ο κόσμος φανατίζεται. Με πιάνε και μου λέγανε ξενέρωσα με το Survivor, δεν θέλω να το δω. Λέω γιατί τι πάθατε. Να πολεμάνε έτσι τον Ντάνο, ότι θέλουν ντε και καλά να έχει κλέψει ο Ντάνος. Μα λέω έκλεψε ο Ντάνος, λέει. Έκλεψε εντός εισαγωγικών. Δεν είναι όμως έτσι όπως το λες, διότι όταν βγαίνει ο Χαταμπάκης και λέει ότι δεν ήταν δική του ιδέα, δεν το ξεκίνησε αυτό. Και το επιβεβαιώνει η Σόφη μετά στην κουβέντα. Ο Σόφη όμως τι είπε, ότι δύο φορές πήγε μόνος του και έφαγε μόνος. Τα παπούτσια του. Και το καλάμι της ομάδας. Το καλάμι της ομάδας. Δεν το καβάλισαν, δυστυχώς. Τα πλάνα λένε ότι έχει ξαναεμφανιστεί. Έτσι λένε τουλάχιστον και αυτό πίσω. Που σχολιάζουν γενικότερα. Αυτό που έχω δει εγώ σε σχόλια. Πάλι Ντανίτιδα έξω. Ντανίτιδα. Πολύ. Ντανίτιδα, ναι. Πάντως θα ήθελα να μάθω γενικά. Δηλαδή, αυτά βασικά που... η παραγωγή πρέπει να έχει πρόβλημα που τους πήρε τα παπούτσια και του πήγαιναν παπούτσια και ξανά δύο φορές. Ουσιαστικά. Αυτό σε έπεισε ότι η παραγωγή ένα μήνα μετά συνειδητοποίησε τι έγινε πριν από ένα μήνα. Όχι, για μένα η παραγωγή γνώριζε πάρα πολύ καλά. Και γιατί το έκαναν τώρα. Νομίζω ότι η έξοδος του Χανταμπάκη ουσιαστικά άλλαξε πολλές ισορροπίες σε αυτό το κομμάτι. Γιατί ο Στέλιος, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, εσύ νομίζω ότι τον ζει καλά. Νομίζω ότι πρέπει να έχει πάθει πολύ μεγάλο σοκ με αυτό έχει που γυρίσει το μάτι του γενικότερα. Και νομίζω ότι είπε ότι εγώ θα βγω να μιλήσω, οπότε ξαναγκάστηκαν σε κάποια πράγματα να βγουν να λύσουν, να τα πούνε έτσι ώστε. Νομίζω ότι και η ανάρτησή του Διονυσία μου ήταν σαφέστατη και ξεκάθαρη για το τι έχει συμβεί. Φυσικά. Και ήταν και προειδοποίηση. Μια ανάρτηση που κατέβηκε μετά από λίγο, νομίζω. Ναι. Το είπε όμως ο Ανδρέας. Ναι, την κατέβηκε. Ναι, την κατέβηκε. Δεν ξέρω, παιδιά, την κατέβηκε δύο ώρες μετά. Μετά από δύο ώρες κατέβηκε. Ναι, αλλά είπε ο ίδιος σε δήλωσή του όμως μετά ότι την ανέβασαν να την πάρουν οι δημοσιογράφοι και μετά δεν χρειάζονταν να παραμείνει άλλο. Και εδώ στρατηγική. Και εδώ στρατηγική. Επίσης, μια και μιλάμε για παίκτες που έχουν αποχωρήσει.